καλύτερα χωριστά. Ίσως σε κάποια ξένια καλά. Ίσως το προσπαθήσαμε μαζί. Ίσως χορευτική κίνηση. Καλώς τα παιδιά μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Full house σήμερα. Full house, επέστρεψε ο Παναγιώτης μας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Σε ευχηθήκαμε να ξέρεις. Το είδα. Ναι, το είδε. Σας έβλεπα. Στο αεροδρόμιο. Μπράβο, στο αεροδρόμιο. Από το κινητό μου μας έβλεπε. Δεν μπορούσα να μην. Δηλαδή, είπα στον πιλότο, περίμενε. Βλέπω όμορφη μέρα. Πήγες. Πού πήγες, Παρισί? Ναι. Μας έφερε συνταγή. Αρχικά η πρώτη συνταγή είναι τα ωραία μας γαλλικά μακαρόν. Για πρώτη συνταγή και μετά έχουμε αρκετές συνταγές που να αρέσει να δείξουμε. Γαλλικές. Η ελπίδα περιμένει κουρασάν. Τι είπαμε, ήμασταν οι δυο μας. Το είδα. Ναι. Κάτι κρουασάν, ελπίδα μου, να τα φτιάξουμε. Αυτά τα κρουασάν, πες μου πόσα έφαγες. Αρκετά. Παναγία, και όχι μόνο. Αυτά τα γαλλικά κρουασάν. Και στείλε μου τώρα φωτογραφίες σας σήμερα. Βουτύρου, μόνο αυτά δηλαδή. Ναι, δεν χρειάζομαι δεν με γέμιση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μπορώ να φάω, δεν ξέρω πόσα μπορώ να φάω. Πραγματικά είναι εμπειρία ζωή στο Παρίσι. Α, νομίζω θα πει το κρουασάν. Γενικά. Κόλλησα στο κρουασάν. Και σήμερα θα φτιάξουμε γαλλική προέλευση γλυκάκι. Τα γνωστά σε όλου μάκαρον. Μάλιστα. Θα δείξουμε τα μάκαρον είναι αυτά τα μικρούλια, τα μπουκίτσες τύπου. Έχουμε φέρει και πιο μεγάλα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Αυτά είναι τα μίνι για να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι να φάμε πολλά. Είναι μπουκιά. Είναι μπουκιά. Είναι τα μίνι πάμε μακαρόν. Να δώσουμε την κάρτα με τελικά παιδιά. Τα σημειώσουν και οι φίλες μας. Αυτό το γαλλικό γλυκό, τα γνωστά μακαρόνς. Για να δούμε. Εύκολα θα τα φτιάξουμε. Θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια αμύγδαλα πούδρα, 600 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 400 γραμμάρια ασπράδια, 400 γραμμάρια ζάχαρη και για τη γέμιση 200 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, 200 γραμμάρια γάλα, 50 γραμμάρια πάστα πιστάτσο και μαρμελάδα φράουλας. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα αρχίσω τώρα από την γέμιση μας, θα κάνουμε τη γέμιση την πιστάτσο. Για να τη δει και ο κόσμος, η κανάση πιστάτσο είναι ίση ποσότητα λευκή σοκολάτα, πάντα καλής ποιότητας, με γάλα. Α, λευκή. Λευκή, ναι. Yeah. Και θα πάρουμε και πάστα χαλεπιανού, την οποία θα βάλουμε μέσα στον κανάς μας. Η πάστα μπορούμε να την προμηθευτούμε, μπορούμε και να τη φτιάξουμε με πορτοποιημένα χαλεπιανά και λίγο λάδι. Μάλιστα. Αυτόν, ελπίδα μου, που πες στη συνταγή, τα πούδρα, εννοούμε το αμύγδαλο πούδρα, θέλουμε να γίνει εντελώς σκόνη. Είναι πολύ σημαντικό για να μας βγουν τα μάκαρον όμορφα, ωραία, λία. Πώς το κάνουμε, γυαλιστερά. Μπλεντεράκι. Μπλεντεράκι και μετά ξανακοσκινίζουμε μαζί το αμύγδαλο μαζί με τη ζάχαρη ράχνη. Κάποιος που δεν έχει υπομονή και δεν θέλει να κάνει αυτή τη διαδικασία, πάλι θα βγουν. Ας μην την κάνει. Ας αλλάξει συνταγή. Ναι, θα βγουν τα μακαρόν, αλλά θα είναι έτσι λίγο πιο. Διπλό μικρόφωνο έχουμε, αυτό είναι δικό σας. Ναι. Είναι για το Facebook. Αφού φορέσαι στο την εβδομάδα. Α, ναι. Θα το κάσω το. Μπράβο, τώρα το θυμήθηκα. Α, okay. Ναι, ναι, μου φορούσε εμένα και το φόρεσα. Λοιπόν, είναι για να ακουγόμαστε μπαντού. Με. Χαίρομαι για να δεις ελπίδα. Ναι. Ωραίο, μου αρέσει. Κράτα το αφέρεις. Τι θα το κάνω. Εσύ το χρειάζεστε. Έχεις, ναι. Εγώ έχω αυτό που πρέπει. Κάνω λίγο το μαλλί πίσω για να ακούγουμε. Αν συνεχίσω, αρέσει ακόμα λίγο εδώ. Μέχρι να είναι απλή η συνταγή, απλά είναι πολύ. Έχει τα τρίκ της. Σαν συνταγή φαίνεται απλή. Έχουμε βάλει το ασπράδι. Θα το χτυπήσουμε. Να γίνει μια σφιχτή μαρέγκα, ελπίδα μου. Ασπράδι μόνο είναι η μαρέγκα. Ασπράδι μόνο και θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη σε δύο δόσεις. Αφού έχει χτυπηθεί λίγο το ασπράδι, βάζουμε τη μισή ζάχαρη. Κυρία μου, να πω κάτι. Να έρθω. Όχι, να πω κάτι μόλις συγκεκριμένα. Συνεχίζουμε εδώ το καλό χτύπημα. Ήδη η μαρέγκα μας άρχισε να σπρίζει και να παίρνει όγκο, ελπίδα μου. Προσθέτω και την υπόλοιπη. Μια το χάντι. Τι θες, χάντι. Κάτ. Το μήνο που τάνει έστω και έχουμε εξέ. Πολύ.
κάνουμε τη μαρέγκα μας. Κάνουμε τη μαρέγκα. Και το ασπράδια. Ναι. Εδώ τι κάνει ο Αρέστης. Για μου, τώρα πρέπει να περάσω τα αμυγδάλα μπούτρα. Να την περάσω. Βλέπεις πώς πρέπει να είναι. Πόσο λίγο λεπτό. Πρέπει να είναι. Ναι, και ναι, ένας από τους λόγους, ο οποίος βλέπουμε πολλές φορές τα μακαρόνς να είναι ακριβά. Ναι. Δεν είναι λόγω το κόστος των υλικών τους, είναι περισσότερο για τη διαδικασία. Σαν συνταγή είναι πανεύκολη με πολύ λίγα υλικά. Όμως η διαδικασία αυτό που πρέπει να γίνει είναι χρονοβόρο. Είναι χρονοβόρο. Δηλαδή, αυτή τη φάση το περνάς για να μην αναμείνει ό,τι έχει εδώ. Μπράβο, αυτό δεν πρέπει να είναι στο μακρόν μας. Πιο σκληρό και πιο. Ναι, 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 ναι. Αυτά δεν πρέπει να είναι. Πόσο λίγο είναι εδώ. Ναι, εντελώς πούδρα πρέπει να είναι. Όλο. Γι' αυτό θέλεις υπομονή που γερμανίζεις πριν λίγο. Μάλιστα. Το λοιπόν. Και... λόγω χρόνου όμως, ελπίδα μου, εμείς έχουμε ετοιμάσει το μείγμα. Αυτό τι είναι, παιδιά, πείτε μου. Είναι αυτό που ναι, ετοιμάζει εδώ. Ναι, θα... ο Αρέστης. Όταν θα προσκυνήσουμε. Τα σπράδια. Ελπίδα μου. Δεν ασχοληθείς. Ακούστηκες, γιατί έχεις μικρόφωνο, δηλαδή. Εγώ χτυπάει το κινητό του και το βλέπω εδώ κιόλας εγώ. Και μου λείπει να απαντήσεις. Κάποιος πρέπει να απαντήσουμε, να είναι σοβαρός να απαντήσουμε. Ναι, ένας Γιώργος, Κώστας, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τέλος πάντων, εσείς θα το δείτε μετά. Το λοιπόν. Θα ενώσουμε τα τέσσερα υλικά μαζί, ελπίδα μου. Όλα μαζί. Τη μαρέγκα μαζί με το σκόνη αμυγδάλου και τη ζαχαρινάχνη. Μάλιστα. Και θέλουν πολύ καλό χτύπημα με την μαρίσμα. Μάλιστα. Με το εργαλείο. Και θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα αυτά θα το πάω πίσω. Ναι. Θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα να γίνει σκόνη. Λοιπόν. Και να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι καλύτερα να προμηθευτούμε αυτές τις σιλικόνες για να ψήσουμε. Είναι δυτικές σιλικόνες για να μας δώσουν το σχήμα μας. Α, για το σχήμα, για δείτε εδώ. Αυτό, αν μπορούμε να το δούμε, ναι. Άρα και βάζεις αυτά τα στρογγυλά, ναι, για να πάρουν αυτό το σχήμα, τα μακαρόν. Κάποιος που έχει σιλικόνη αλλά δεν έχει τρυπούλες, απλά πρέπει να προσέχει να βγουν ομοιόμορφα τα μακαρόν. Εδώ χτυπούμε το μείγμα μας. Πρέπει να γίνει σαν μια έτσι καλή αληφή, ας το πω, γιατί θέλω να βγάλω τον αέρα από μέσα. Είναι μαρέγκα. Μαρέγκα έχει αέρα. Η μαρέγκα έχει αέρα. Με τον αέρα φουσκώνει η μαρέγκα. Γι' αυτό χτυπάμε αρκετή ώρα με το σύρμα. Της δίνουμε ένα αέρα μέσα για να φουσκώσει. Με αυτή τη διαδικασία τώρα, εγώ πατάω κάθετα η μαρέγκα για να γίνει μια κρέμα. Μάλιστα. Γεμίζουμε το κορνέ μας. Να πούμε στον κόσμο, ελπίδα μου, ότι αυτή είναι η βασική συνταγή. Κάποιος που θέλει να δώσει χρώμα μέσα στο μακαρόν μας, μπορεί να βάλει ή μέσα στη μαρέγκα υγρό χρώμα ζαχαροπλαστικής ή μέσα στο αμύγδαλο και τη ζάχαρη σκόνη χρώμα ζαχαροπλαστικής. Μάλιστα. Αλλά πάντα προσέχουμε ότι αν βάλουμε υγρό χρώμα, θα αλλάξει τη ρευστότητα. Mm-hmm. Αν βάλουμε σκόνη, ίσως να χρειαστεί λίγο να σπράζει περισσότερο γιατί είναι υγρό. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μου όμως θερμοκρασία και πόση ώρα στο φούρνο. Αυτή τη διαδικασία την είδαμε. Τώρα πείτε μου πόση ώρα. Πρέπει να τα βάλουμε στο φούρνο, ελπίδα μου. Αρχικά, όταν θα τα κόψουμε, μετά από αυτό το στάδιο, πρέπει να μείνουν μία με ανάμιση ώρα εκτός φούρνου. Δηλαδή αυτά πριν ναι, να μπουν, γιατί. Για τον λόγο ότι πρέπει να ανοίξει το μείγμα μας ακόμα λίγο και να κάνει μια πετσούλα από πάνω, κέλυφος. Γι' αυτό παιδιά είναι μπελαλίτικο δηλαδή, ναι. Γι' αυτό είναι τσιμπημένη η τιμή των μακαρόνς. Είναι κάτι τσακ παμ φούρνο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα το αφήσουμε μία με δύο, ανάμιση ώρα εκτός φούρνου. Ναι. Θα έχουμε το φούρνο μας έτοιμο στους 135 με 140 βαθμούς. Ναι. Χαμηλή θερμοκρασία, 135 με 140 βαθμούς. Και θα τα ψήσουμε περίπου 18 με 20 λεπτά. Μάλιστα, και θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, παιδιά. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το γκανάζ μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε δύο ώρες στο ψυγείο. Ναι. Και θα γίνει
αυτόν τον γανάστο υπέροχο. Λοιπόν, αυτά είναι τα ψημένα. Αυτά είναι τα ψημένα. Κάνουμε τη γέμιση και βάζουμε το ένα μαζί με το άλλο. Εμείς εδώ έχουμε φέρει με πραλίνα, έχουμε φέρει με μαρμελάδα φράουλας, με πιστάτσιο. Και αυτό εδώ και μαζί, ελπίδα μου. Αυτό τι είναι? Πραλίνα φοντουκιού. Αυτό. Φράουλα, μαρμελάδα φράουλα. Και αυτό. Πιστάτσιο. Τι είναι αυτό? Από όλα, το κατάλαβες, Μιχάλη μου. Από όλα. Α, φρέσκα, φρέσκα. Λοιπόν. Λέγα, είναι πιστάτσιο, δεν περιμένω. Νομίζω, δεν πάει να σε φράουλα. Εγώ πάω σε φράουλα, παιδιά. Ωραία, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω τι μου θυμίζει. Αμυγδαλωτό. Είναι είδος. Ναι, ένα είδος, παιδί μου, αμυγδαλωτό, αλλά όχι πιο έτσι τραγανό. Και αφράτο. Ναι, και αφράτο. Πολύ ωραίο. Είναι αυτό που θέλω να φας και δεύτερο, δεν είναι βαρύ. Δεν μπορεί να το πατήσεις ακριβώς, η αλήθεια είναι. Ναι. Έχει μια έτσι γεύση, καταρχάς, με το που το δαγκώνεις, λιώνει στο στόμα σου. Αυτό λιώνει θέλουμε. Στο στόμα σου και όλες αυτές οι γεύσεις πάνω στον ουρανίσκο σου κάνουν... Μπούμ. Να γκρίξεις κάνουν. Να κολλήσεις κανένα θέμα μου. Πάρα πολύ ωραία. Να το φάω σε λίγο. Τι να κάνω? Να κολλήσεις κανένα. Να κολλήσω. Ναι, να κολλήσεις το άμετα άλλο εδώ. Να κολλήσεις. Σε βάλα σου. Α, μου βάλες. Δεν έχω όμως γάντια τώρα, μην το πιάσω με τα χέρια. Πώς θα το κολλήσω? Αφού πρέπει να το πάρω με το χέρι μου. Ένα θα φάμε να μην τσίνω. Εντάξει, θα το κολλήσω. Εδώ. Τι είπε ο Μάριος? Μάριε μου. Γελάει ρε παιδιά. Μάριε, τι είπες? Τι είπες αγόρι μου? Μετά. Μετά. Λοιπόν. Να πούμε, ελπίδα μου, είναι καινούργια συνταγή από τη Γαλλία. Και θα τα έχουμε συνέχεια τώρα που έρχεται και ο Αγιός Βαλεντίνος. Προετοιμαζόμαστε για πολύ ωραία γλυκά. Μάλιστα. Και εμείς προετοιμαζόμαστε εδώ για πολύ ωραία πράγματα. Γιατί? Γιατί ακολουθούν τα αδέρφια μας, οι κριτικοί, που μπαίνουν τώρα μέσα στο στούντιο. Μεγάλο, και θα μας χορέψουν με την ψυχή τους αυτούς τους κριτικούς χορούς που τόσο μ' αρέσουν, σας αρέσουν εσάς. Έχετε πάει Κρήτη? Φυσικά. Περισσότεροι Κύπροι έχουμε πάει στην Κρήτη. Αγαπάμε Κρήτη, εννοείται, και μας παρακολουθούν, να ξέρετε, πάρα πολύ, να τους στείλουμε την αγάπη, μας. Μου στέλνουν και μηνύματα από Κρήτη, πολλά μηνύματα. Λοιπόν, αποχαιρετάμε. Σας ευχαριστώ. Τι γίνεται? Γράφεις πιο ωραία στη μέση μας. Α, αυτό είναι. Εμείς γράφουμε πιο ωραία, με την ελπίδα μες στην παρέα μας. Σας αποχαιρετάμε, παιδιά. Ακολουθούν οι χοροί μας και αμέσως μετά... Γι' αυτό σας λέω, δεν πάτε πουθενά, δεν φεύγετε. Αμέσως μετά η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision, η Σίλια Κάψη, αυτό το κορίτσι μας, το μοναδικό, το ταλαντούχο εδώ στο στούντιο, στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση. Σε πολύ λίγο θα τη γνωρίσετε κι εσείς καλύτερα, θα τη γνωρίσουμε κι εμείς. Και νομίζω θα μας πει διάφορα. Ακούσουμε, θα περιμένετε κι εσείς. Παρακαλώ, την κάρτα με τα υλικά.